إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لو الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Nathimase να υπενθυμίζεις, διότι η υπενθύμηση ωφελεί, κάνει καλό τους πιστούς. Όπως έχουμε πει, θα κάνουμε κάποια διαλύματα στις ροές μαθημάτων που έχουμε στις παραδόσεις μας κάθε Πέμπτη και θα ξαναθυμόμαστε, θα υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα που μας αφορούν και βεβαίως έχουν να κάνουν με τη θρησκεία μας, τη συμπεριφορά μας και το πώς πρέπει γενικότερα να σταθούμε σαν μουσουλμάνοι σε διάφορα θέματα. Σε αυτήν την υπενθύμηση που είναι η δεύτερη κατά σειρά, θα καταπιαστούμε με τα λεγόμενα του Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ ραχιμαχουλλάχ, ο οποίος λέει στο Ανουνία και επεξηγεί ο Αλλάμα Σheikh Ibn Uthaymeen ραχιμαχουλλάχ, λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ, ορκίζομαι στον Αλλάχ, εάν οι καρδιές μας ήταν ποιοτικές, καθαρές, από τι καθαρές, από υποκρισία, από σύρκ, τότε θα είχε κομματιαστεί από την λύπη, θα ήταν οδυνηρό για το άτομο το γεγονός ότι στερήθηκε την αγάπη του Αλλάχ. Ορκίζομαι στον Αλλάχ, εάν οι καρδιές μας ήταν ποιοτικές, καθαρές από υποκρισία και σύρκ, θα είχε κομματιαστεί, θα είχε πονέσει από λύπη για το γεγονός ότι στερηθήκαμε την αγάπη του Αλλάχ subhanahu wa ta'ala. Ο Σheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ότι ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ είπε την αλήθεια και ορκίστηκε για αυτή την αλήθεια. Και πραγματικά, εάν οι καρδιές μας ήταν ποιοτικές, θα είχαμε κομματιαστεί από στεναχώρια, από λύπη, από πόνο για το γεγονός ότι έχουμε στερηθεί την αγάπη του Αλλά. Πόσος χρόνος περνάει στις ζωές μας και χάνουμε διάφορες ευλογίες. Χάνεται ο χρόνος μας και χάνονται οι ευλογίες. Καμιά ωφέλεια. Άδικη και μία άδικη, μία τεράστια σπατάλη. Η ζωή με τον συγκεκριμένο χρόνο που την συνοδεύει είναι πιο πολύτιμα ακόμα και από τα επίγεια αγαθά. Εάν χαθεί ο πλούτος, αν χαθούν τα υλικά αγαθά, κατά πάσα πιθανότητα να αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Εάν χαθεί όμως αυτή η ζωή και ομοίως ο χρόνος που την συνοδεύει, τότε τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα δύο. Χάνονται και δεν γυρνάνε πίσω. Λέει ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala στη σούρα Al-Munafiqun, άγια νούμερο 11. Ο Αλλάχ δεν πρόκειται να αναβάλει τον ορισμένο χρόνο κάθε ψυχής όταν έχει φτάσει πια στο τέλος της, δηλαδή στο θάνατο. Και σούρα Al-Mu'minun, άγια 99% που λέει ο Αλλάχ tabaraka wa ta'ala, μέχρι στο σημείο αυτό που θα έρθει ο θάνατος και θα πούν οι άδικοι, Κύριε μου, στείλε με πίσω για να μπορέσω να κάνω το καλό. Στείλε με πίσω να κάνω αυτό που ξέχασα. Και η απάντηση ποια θα είναι? Όχι. Δεν υπάρχει καμιά επιστροφή. Τέλος. Τελείωσε. Και στο ίδιο κεφάλαιο, Σούρα Al-Munafiqun, άγιο νούμερο 10, λέει ο Αλλάχ τμπάρακα ο τεάλα, θα παραθέσει τα λόγια αυτών των κακοποιών. Κύριέ μου, θα πούν, ας ήταν να μου έδινες μία αναβολή. Αργοπόρησέ μου λίγο το τέλος μου.
έτσι ώστε να μπορούσα να είχα δώσει ελεημοσύνη ή να ήμουν από τους ενάρετους. Σε αυτήν την φάση που βρίσκεσαι σου έχει δοθεί αυτή η αναβολή. Και πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτήν την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου με τον καλύτερο τρόπο. Διάβασε Κοράνι. Ψυχόνι Θεϊμή είναι εδώ, συμβουλεύει τώρα. Διάβασε Κοράνι. Βγάλε ένα ορισμένο χρονικό έτσι όριο καθημερινά και διάβασε το Κοράνι. Σε καθημερινή βάση, από λίγο ως πολύ. Και στόχευε. Στόχευε όσο περισσότερο μπορείς τις καλές και ενάρετες πράξεις. Καλές και ενάρετες πράξεις. Και όταν τις κάνεις να προσέχεις να μην καταλήξεις σαν τον μίζερο που κυνηγάει απλά ποσοτικά τις καλές πράξεις και όχι την ποιότητα των καλών πράξεων. Βλέπεις πολλούς να επιδίδονται σε έναν μαραθώνιο από καλές πράξεις και αγνοούν τα βασικότερα πράγματα, δηλαδή την γνώση και την μόρφωση πάνω στη θρησκεία. Δεν μένουν, δεν κοιτάν την ορθότητα της πράξης και την ειλικρίνεια που περιέχει μια ενάρετη πράξη. Και αυτό γιατί η ενάρετη πράξη, πρέπει να θυμόμαστε, να ξαναθυμηθούμε, απαρτίζεται από δύο όρους. Πρώτον, πρέπει να γίνεται για χάρη του Αλλά, αποκλειστικά, δίχως να αναζητάμε την ευχαρίστηση κανενός, δίχως να αναζητάμε τα επίγεια, την ωφέλεια, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Και δεύτερον, η πράξη αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το παράδειγμα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, σύμφωνα με την Σούνα. Εάν απουσιάζει έστω μία προϋπόθεση από αυτές τις δύο, η πράξη είναι άκυρη. Όσες πράξεις και αν έχεις κάνει. Και επίσης η πράξη θέλει να συνοδεύεται με γνώση, να γνωρίζεις πώς να την προσφέρεις, να γνωρίζεις τους κανονισμούς. Μια πράξη δίχως γνώση είναι ανούσια και άκυρη. Όπως επίσης και μια γνώση δίχως να εξωτερικευτεί σε πράξη είναι ανούσια και άκυρη. Δες το παράδειγμα της προσευχής, δες το παράδειγμα της νηστείας. Αν δεν υλοποιηθεί με γνώση η προσευχή και η νηστεία, δεν μετράνε. Πρέπει να μάθεις πώς να προσευχηθείς, πρέπει να μάθεις πώς νηστεύεις. Και επίσης μπορεί να γνωρίζεις, το αντίθετο τώρα αναφέρουμε, μπορεί να γνωρίζεις άψογα το θεωρητικό κομμάτι, αλλά να μην είσαι σε θέση να το κάνεις, να μην ξέρεις ή μάλλον να μην το εξωτερικεύεις, όχι να μην ξέρεις, το ξέρεις, αλλά να μην το εξωτερικεύεις σαν πράξη. Και αυτό επίσης προκαλεί μια και ακύρωση. Γνώση λοιπόν και πράξεις πάνε μαζί, και αφού τηρήσεις τις πράξεις, αφού έχεις ολοκληρώσει την πράξη, πρόσεχε μην μπεις στη διαδικασία χωρίς να το καταλάβεις να την ακυρώσεις με τη συμπεριφορά σου. Διότι πολλές φορές γνωρίζουμε, έχουμε ειλικρίνεια, την κάνουμε την πράξη σύμφωνα με την σούνα του προφήτη αλίες σαλάτου ασαλάμ, και μετά θεωρούμε δεδομένη την αποδοχή της πράξης από τον Αλλά ταμπάρακα ο τεάλα. Λάθος. Λάθος. Πρέπει να φροντίσεις να διαφυλάξεις την πράξη σου, να μην την πετάξεις στα σκουπίδια χωρίς να το καταλάβεις. Και εδώ έχουμε ένα χαδίθ από τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, από την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ, χαδίθ νούμερο 2581. Λέει sallallahu alayhi wa sallam, ξέρετε ποιος είναι ο πτωχευμένος? Λέει ο προφήτης, κάνει μια ερώτηση στους Σαχάβα radiallahu anhum, ξέρετε ποιος είναι ο πτωχευμένος? Οι Σαχάβα απάντησαν λέγοντας, ο πτωχευμένος είναι αυτός που δεν έχει χρήματα, δεν έχει υλικά αγαθά. Ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam είπε, όχι. Ο πτωχευμένος της ούμμα μου, από τους μουσουλμάνους, είναι αυτός που θα έρθει την ημέρα της κρίσης με προσευχές, με νηστείες, με ζακά, με ελεημοσύνες. Παρ' όλα αυτά θα είναι πτωχευμένος. Μιας και εκείνη την ημέρα εξάντλησε κάθε πόρο από τις ενάρετες πράξεις του. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε διότι παρενόχλησε, λέει ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam στην ίδια ρίση, παρενόχλησε άδικα τους γύρω του, συκοφάντησε, έκλεψε, έχισε αίμα άδικα, χτύπησε. Το αποτέλεσμα θα είναι οι καλές του πράξεις να πιστωθούν στο λογαριασμό αυτών που αδίκησε, είτε με τη γλώσσα είτε με τα χέρια.
και σε περίπτωση που οι καλές πράξεις δεν θα μπορούν να ξεχρεώσουν το χρέος για την αδικία του, τότε οι αμαρτίες αυτών που αδικήθηκαν θα μεταφερθούν στο δικό του λογαριασμό και θα καταλήξει μετά να μην έχει τίποτα να παρουσιάσει ως ενάρετες πράξεις και θα εισέλθει στην κόλαση της φωτιάς. Αυτός είναι ο φτωχός, αυτός είναι ο πτωχευμένος, ο χρεοκοπημένος. Δεν είναι αυτός που δεν έχει χρήματα, είναι αυτός που θα δει τις καλές του πράξεις να αδειάζουν την ημέρα της κρίσης. Και αδειάζουν, άδειασαν εξαιτίας της άδικης συμπεριφοράς προς τους άλλους. Κάθε ένας που αδικήθηκε λεκτικά, με κουτσομπολιώση, συκοφαντία ή εξύβριση ή σωματικά, κακομεταχείριση, ξυλοδαρμός, φόνος, θα αποσπάσει ένα μέρος των καλών του πράξεων, εκτός αν το άτομο τον συγχώρεσε. Και σε περίπτωση που εξαντληθούν οι ενάρετες πράξεις, θα του μεταφερθούν οι αμαρτίες των αδικημένων στον λογαριασμό του. Αυτός είναι ο χρεοκοπημένος. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να προσέχουμε, να μην προσέχουμε μόνο το κομμάτι της στήρησης των ενάρετων πράξεων, αλλά να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς τις διαφυλάττουμε μετέπειτα, έτσι ώστε να μην εξαντληθούν από αστοχίες και αδικίες. Κάνε καλές και ενάρετες πράξεις, με ουσία, με γνώση, με ορθότητα. Και λέει εδώ ο Σιχομνηθέιμιν κάποια παραδείγματα. Σου λέει, σήκω για παράδειγμα στα μέσα της νύχτας ή ακόμα καλύτερα στο τελευταίο κομμάτι της νύχτας και προσευχήσου εθελοντικά για χάρη του Αλλά. Και να ξέρεις, αχ και μόνο να ξέρεις την ανταμοιβή που κρύβει αυτό. Και αν δεν μπορείς, σήκω τουλάχιστον μισή ώρα πριν την Φέτζερ και αφιέρωσε αυτήν την ώρα σε προσευχή, σε ανάγνωση του Κορανίου, σε δίκρα και σε ντουά. Γιατί διαβάζουμε σε αυθεντικό χαντίθ από τις συλλογές του Ιμάμ Μπουχάρη και του Ιμάμ Μουσλιμ, τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει ότι ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala κατεβαίνει κάθε νύχτα στο τελευταίο κομμάτι του ουρανού και προς το τέλος της νύχτας και λέει, ποιος είναι αυτός που με επικαλείται έτσι ώστε να απαντήσω την επίκλησή του? Είναι κανείς που ζητάει από μένα έτσι ώστε να του δώσω αυτό που ζητάει? Είναι κανείς που ζητάει τη συγχώρεσή μου για να τον συγχωρέσω? Ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala κατεβαίνει στο χαμηλότερο κομμάτι του ουρανού και περιμένει την ντουά. Και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να θυμόμαστε τον Αλλά όσο περισσότερο γίνεται, διότι στην ενθύμηση του Αλλά η καρδιά ηρεμεί και γαληνεύει, σε τίποτε άλλο. Όποιος αναζητά την ηρεμία και για την ψυχή του, για την καρδιά του, σε κάτι άλλο πέρα από τον Αλλά, πέρα από τον λόγο του, πέρα από την εκμάθηση της πίστης του, να μάθει ότι αυτό θα τον ταράξει. Αυτό το κάτι άλλο που αναζητά πέρα από τον Αλλά θα τον ταράξει και θα τον διαλύσει μακροπρόθεσμα. Ο έξυπνος είναι αυτός που μετατρέπει όλη τη ζωή του σε μια ενθύμηση για τον Αλλά. Το κάθε τι που βλέπει το θεωρεί ως σημάδια, από τα σημάδια του. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το φαγητό, ο ύπνος, η εργασία, τα πάντα, όλα αυτά είναι μια ευλογία. Να θυμάσαι τον Αλλά στο κάθε τι που έχεις απέναντί σου, μέσα από αυτό να τον θυμάσαι και να μην τον ξεχνάς. Γιατί? Διότι η παρανομία τις περισσότερες φορές έρχεται και λαμβάνει μέρος όταν τον ξεχνάς. Τρως το φαγητό σου, δόξασε τον Αλλά για το πώς σε συντηρεί. Βλέπεις τα παιδιά σου, δόξασε τον Αλλά που σου έδωσε απόγονο, απογόνους. Βλέπεις τη γυναίκα σου, δόξασε τον Αλλά που σου έδωσε συντροφιά να την αγαπάς και να σε αγαπάει. Το σπίτι σου, μικρό ή μεγάλο, δόξασε τον Αλλά και δες πώς σε στέγασε ο Αλλά αντί να είσαι στο δρόμο. Βλέπεις το νερό που πίνεις, τα μάτια που βλέπεις, τα χέρια σου, τον εαυτό σου ολόκληρο, την δημιουργία ολόκληρη. Δόξα στον Αλλά το παντοδύναμο για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε. Πρόσεξε, και για αυτά που δεν έχουμε, γιατί αυτά που δεν έχουμε επίσης είναι ευλογία και επίσης είναι ράχμα, είναι έλεος από μεριά του. Γιατί αν τα είχαμε, ίσως να είχαμε καταστραφεί. Αν τα είχαμε, ίσως να είχαμε δοκιμαστεί με τρόπο που δεν θα αντέχαμε. Αλχαμδουλιλά για ό,τι έχουμε και αλχαμδουλιλά για ό,τι δεν έχουμε. Και πρόσεξε
την αφηρημάδα, αλγάφλα. Πρόσεξε την αφηρημάδα, πρόσεξε την κατάσταση αυτή που ξεχνιέσαι. Πρόσεξε την αφηρημάδα, γιατί η αφηρημάδα είναι χειρότερη από τον θάνατο. Η αφηρημάδα σκληραίνει την καρδιά και η αφηρημάδα είναι το εργαλείο του σαϊτάν, του σατανά, για να πέσεις. Λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάγιμ ραχιμαχουλλάχ, ορκίζομαι στον Αλλά, εάν οι καρδιές μας ήταν ποιοτικές, θα είχαμε κομματιαστεί από τη λύπη για το γεγονός ότι στερηθήκαμε την αγάπη του Αλλά. Και συνεχίζει στο Ανουνία, και οι καρδιές των ανθρώπων είναι μεθυσμένες, ποτισμένες με μέθη από την αγάπη που έχουν για τα επίγεια για αυτόν τον κόσμο. Πόση αλήθεια αντέχεις? Ο Μέμπε Μπνουλκάγιμ είπε την αλήθεια, ραχιμαχουλλά. Οι καρδιές μας πραγματικά είναι μεθυσμένες από την αγάπη αυτού του κόσμου. Αγαπάμε πολύ τα επίγεια. Βλέπεις τον άνθρωπο πώς τρέχει πίσω από τα επίγεια, να καταναλώσει, να πάρει, να ξοδέψει. Πάει για ύπνο άλλος και σκέφτεται τα εγκόσμια. Ξυπνάει και σκέφτεται το ίδιο. Πότε όμως θα συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα αυτών? Πότε θα ξυπνήσει και πότε θα συνέλθει? Λέει ο Μέμπε Μπνουλκάγιμ, θα συνέλθει όταν ο χρόνος του θα έχει τελειώσει. Δηλαδή, τη στιγμή του θανάτου. Τότε θα καταλάβει και θα ξυπνήσει, αλλά θα είναι αργά. Εκείνη η στιγμή θα είναι πολύ αργά. Θα παρακαλάει να είχε κάνει στο παρελθόν εκείνο αυτό για το οποίο ξέχασε, αλλά θα είναι αργά. Και αυτή η απογοήτευση θα είναι πιο έντονη την ημέρα της κρίσης, διότι θα δικαστεί ενώπιον του δημιουργού του. Λέει ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Ωτεάλε Σόρτ Αλφουρκάν, Άγια 27-29. Την ημέρα που ο άδικος θα δαγκώνει τα χέρια του από άγχος, από φόβο, και θα λέει: μακάρι να έπαιρνα έναν ίσιο δρόμο με τον Απόστολο. Αλίμονό μου. Αλίμονό μου. Ας μην έπαιρνα ποτέ αυτόν τον φίλο που με παραπλάνησε και με οδήγησε στην πλάνη. Και εκείνη την ώρα του θανάτου, όλη αυτή η μετάνοια δεν πρόκειται να ωφελήσει. Δεν πρόκειται να σου προσφέρει κάτι. Όλα τέλειωσαν εκείνη τη στιγμή. Λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάγιμ, ο Σχαουν Ουθέιμιν, ο Ραχιμαχουλλά, βιάσου. Γι' αυτό λοιπόν βιάσου, να βιαστείς. Τώρα που έχεις αναβολή, τώρα που ζεις, τώρα που έχεις την υγεία σου, γιατί την ώρα εκείνη που θα ξεψυχάς, δεν θα έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ο δημιουργός σου σε έφερε εδώ για να τον λατρέψεις καθώς πρέπει, δεν σε έφερε εδώ για να χάσεις το χρόνο σου σε καταστροφικές αμαρτίες και γενικά σε ανούσια πράγματα. Πάρε από το χρόνο σου αυτό που δικαιούσε, ούτως ώστε να ψυχαγωγηθείς, αλλά μην χάνεις τον χρόνο σου, μην τον σπαταλάς, μην τον πετάς. Ωφελήσου από τον ελεύθερο χρόνο σου προτού έρθει η απασχόληση, όπως διαβάζουμε και το χαντίθι του προφήτη αλήθιστολότου εσελάμ. Ο ελεύθερος χρόνος είναι ευλογία, και όπως λέει ο ποιητής, ο χρόνος είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει που αξίζει να τον διαφυλάξουμε. Πόσο κρίμα είναι που αυτό ακριβώς που αξίζει τόσο πολύ όπως ο χρόνος είναι τόσο εύκολο να σπαταληθεί. Λέει ο Μέμπε Ιμνουλ Κάγιμ ραχιμαχουλλά, το να σπαταλάς το χρόνο σου είναι χειρότερο από το θάνατο. Χειρότερο από το θάνατο. Ο θάνατος σε εμποδίζει και σε απομακρύνει από τη ζωή. Το να χάνεις το χρόνο σου σε εμποδίζει και σε απομακρύνει από τον Αλλά. Ο ελεύθερος χρόνος για τον άνθρωπο είναι κεφάλαιο επένδυσης που επενδύει στη ζωή του, κυρίως για τις σχέσεις του με το δημιουργό του. Σε αυτόν τον χρόνο μπορούμε να προσφέρουμε θελοντικές πράξεις λατρείας, να μορφωνόμαστε παραπάνω για τα πιστεύω μας. Όταν το σπαταλάμε, στην ουσία σπαταλάμε την ίδια μας τη ζωή και σπαταλάμε την χάρη που έχει δώσει ο Αλλά, έτσι ώστε να γεμίσουμε, να φορτώσουμε τον λογαριασμό με καλό και κατ' επέκταση να έρθουμε πιο κοντά στον Αλλά, Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Ήθε ο Αλλά Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα να μας κάνει από αυτούς που εκμεταλλεύονται τον χρόνο τους για το ωφέλιμο και το καλό. Ήθε ο Αλλά Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα να μας κάνει να μην φύγουμε από αυτή τη ζωή παρά μονάχα όταν είμαστε έτοιμοι, και να μας δώσει σταθερότητα στη δύσκολη στιγμή. Στη δύσκολη στιγμή του θανάτου, στη δύσκολη στιγμή του τάφου
και στη δύσκολη στιγμή της ημέρας της κρίσης του λογαριασμού. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.